και αρχίσαν οι γάβροι και κάνουν διαμαρτυρίες, τι είμαστε ο Σαββίδης και πώς πάμε και τι κάνουμε, πρόεδρε, μεταγραφές Ιανουάριος, πήρανε χαμπάρι. Στον ΠΑΟΚ μπαίνανε στη Λάρισα, δεν το δίνει, στο τρίτο λεπτό. Βέβαια ακυρώνει μετά και ένα γκολ κανονικό του ΠΑΟΚ, γιατί ο Μάτος σηκώθηκε κανονικά μέχρι το Θεό επάνω. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερο. Βάζει λίγο τα χέρια. Ο Βαρούγας είπε ότι σωστά ακυρώθηκε. Ο Βαρούγας... Εμένα μου αρέσει, κάνει τρελό άλμα ο Μάτος. Κάνει άλμα ο Μάτος. Ο άλλος καταρχήν δεν πήγε. Γιατί αλλιώς είναι στο 0-0 να ξεκινήσει το μάτς 0-1. Αλλιώς είναι το 1-0 που δεν γίνεται 2-0. Σωστό. Και δεν άκουγα το. Γίνεται η ίδια φάση με Βιερίνια στο σουτ που γίνεται σέντρα αριστερά από τον Γιαννούλη. Κάνει το ίδιο σουτ και τον βρίσκει πάλι στον αγώνα στο αμυντικό της Λάρισα. Ακριβώς η ίδια φάση. Να πω κάτι εγώ. Κολυμπαίνω το χέρι. Είδα πάλι τη φάση. Έχω το βίντεο, θα σου το δείξω στο διάλειμμα. Ναι, για να δείξω το διάλειμμα. Γιατί το έστειλα και σε σένα. Είδα πάλι τη φάση, είπε Βασίλη. Ναι. Εγώ δεν το έδινα απέναντι. Ποιο? Το χέρι του Ίγκασον. Το είδα πάλι. Το είδα πάλι δύο φορές. Δεν το έδινε απέναντι. Δεν το έδινα, όχι. Ωραία. Γιατί ξέρει, το πάει πολύ έτσι. Το έχει μαζεμένο. Τόσο πολύ μαζεμένο. Το βρήκε. Εντάξει, δεν είναι άλλο. Από κλαψομούνα. Άμα δεν κλαίω. Δεν κλαίω. Να σε εξηγήσω το που λέω. Άστα. Τεχμηρινό, κλαψομούνα. Συγγνώμη, από εδώ και πέρα τι έχει 0 βαθμούς. Φίλε, ήρθαμε βιαστικά, δεν πρόλαβα να τα βγάλω. Αφού μας άργησε. Λοιπόν, να μην αναλωθούμε σαν τις άλλες εκπομπές. Είναι δεν επέναντι. Εγώ είδα και στο ΑΕΚ σωστή διαιτησία και θα σου πω τι είδα και στο Πανιόνιος κτλ. Πρόσεξε τώρα. Μεγάλα προβλήματα ο ΠΑΟΚ με τον Μπίσεσβαρ. Μεγάλη κολοκαθίστρα ο τύπος. Είναι σχεδόν πλέον τραγικός. Πάει, κολλάει δίπλα στο Σφιντεύσκι και να του φέρει την μπάλα ο Μίσιτς από τα χαφ. Ο Μίσιτς κάνει το δεκάρι, ενώ είναι καθαρό αιμο, οχτάρι, παίρνει μέτρα επάνω και μπορεί να σου δημιουργήσει. Πανηγυρίζει από τα γέλια. Μπαλάτος λέει, σε φίες, τι. Δεν υπάρχει μια αμφίεση Mythbusters πριν κάνουν πείραμα. Πέρα από το ότι είναι μπουφανάρα, έτσι. Είναι Admiral, κάτσε καλά, μπουφανάρα είναι, έτσι. Ασλαμά. Ναι. Είσαι επιζήμιος για την εταιρεία. Τάμα. Επιζήμιος, καλά που είναι τα μηνύματα. Όχι, τάμα θα τα κατορθώματά σου. Δεν λέω, μου τα πει μέσα ο... Μη διακόπτεις τώρα που μπαίνουμε στην αυτή, να άσε τα μηνύματα. Με τα μηνύματα δεν θα πάρουμε λεφτά. Θα πάρουμε από την θεαματικότητα η οποία θα έρθει για να έρθουν οι χορηγοί να πούμε όπως έρχονται. Λοιπόν, για ΠΑΟΚ. Τα μηνύματα είναι βασικά. Η κολοκαθίστρα που λέγεται Μπίσεσβαρ δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει. Πάει κολλάει δίπλα στο Center Four, ποιο είναι λαγωνικό να πούμε. Έκανε και δεύτερο γκολ το οποίο ακυρώθηκε και δείχνει ότι δικαίως παίζει το παιδί στη θέση του 9 και στην πρώτη επαφή πολύ καλά και στη σέντρα του Βιερίνια. Είναι στόπερ. Δύσκολο το γκολ. Είναι δύσκολο το γκολ γιατί προλαβαίνει το στόπερ και βάζει το πόδι από πίσω. Το αριστερό το βάζει μπροστά. Πολύ καλή. Πολύ καλή. Σεντερφορίσια κίνηση, τρομερή, πολύ ωραίο γκολ. Καλό το φόρμα του Βιερίνια. Ο Βιερίνια δεν είναι ακόμα για να παίξει 90 λεπτά, δεν είναι να παίξει για ένα ημίχρονο φουλ. Το παιδί λόγω της τρομερής ποδοσφαιρικής του ιδιοφυΐας στέκεται. Εντάξει, δεν είναι μπουκαδόρος, δεν πάει στο ένας μέλλον και αυτός, φορτώνει, κάνει ράνι. Δεν είναι ο Βιερίνια ο οποίος περιμένουμε να δούμε μετά τον τραυματισμό του από το παιχνίδι με τη Λάρισα. Τώρα, ο Μίσιτς πάει, κάνει το δεκάρι, κολλάει ο Μπίσεσβαρ στα Center Four, δημιουργείται μεγάλο χάος εκεί γιατί ο Αγκούστο είναι αργός. Μια ομάδα η οποία χτυπήσει το παιχνίδι με γρήγορους χαφ, αν υπάρχει κανένας εξτρέμ που να χτυπήσει το κέντρο, του δημιουργεί προβλήματα. Ο Ίγκνασον δεν είναι Βαρέλα. Ίγκνασον, ο Κρίσπο, ο Κρέσπο πεσμένος. Σήμερα ήταν πεσμένος και ο Γιαννούλης. Ο Μάτος την έχει βρει ωραία. Ανεβαίνει ο Γιαννούλης στα πιο πολλά μέτρα. Παίρνει λιγότερα αυτός. Βολεύεται η ιστορία αυτή να ανεβαίνει ο Γιαννούλης πιο πάνω και ο Μάτος να κάθεται στα λιγότερα μέτρα. Γιατί ο Γιαννούλης είναι πιο νέος, πιο αδύνατος, πιο ταχύτητας, πιο φρέσκος, πιο μπαλαδόρος, πιο. Εντάξει. Άλλος είναι πιο κατεψυγμένος δηλαδή. Αν από αυτό τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι πολύ καλός. Βγει ο Ελκαντουρί και ο Ντάγκλας και έρθουν δύο παιχταράδες τον Ιανουάριο. Θα πάρει πρωτάθλημα. Γιατί η τετράδα του είναι καλή στην άμυνα. Τερματοφύλακας δεν μου λέει και πολλά πράγματα. Κακώς το βγάλω τον Πασχαλάκη. Τέλος πάντων, ακόμα δεν την πλέρωσε ο ΠΑΟΚ εκεί. Λιμνιός Βιερίνια την παλεύουν δεξιά. Έξω στον πάγκο είχε μια πλειάδα παιχτών ο ΠΑΟΚ. Λιμνί, Λάμπιδες, Μαουρίτσι κτλ. Οι οποίοι έρχονται από πίσω.
καλό υλικό του ΠΑΟΚ. Περιμένω τον Μαουρίσιο να φορμαριστεί, να πάρει κάποια άλλα. Παπάρια θα φορμαριστεί ο Μαουρίσιο, άσε το Μαουρίσιο για το Βέρμπλουμ. Ο Μίσης να καλά, άσε τώρα το Μαουρίσιο θα φορμαριστεί μετά από ένα χρόνο, Δεκέμβριο μήνα. Το πιο πιθανό να σου πάρει μια δρασούλα να πούμε. Δεν σου είπα θα φορμαριστεί το Χριστούγεννα. Τι να φορμαριστεί ένα χρόνο. Α, σταμάτα ρε σαν κλάμαρα. Ποιος θα φορμαριστεί ο Μαουρίσιο. Εδώ ολόκληρη Βιερίνια με καλός αθλητής, με χαμηλό κέντρο βάρους. Σιώπη ειλικρινά. Αν ο Μαουρίτσιο έπαιζε στον Πανετολικό, ναι, θα ασχολούσουν μαζί του σαν φίλο του ποδοσφαίρου. Μισό λεπτό. Με το ειλικρινά. Στον Πανετολικό έπαιζε ο Μαουρίτσιο. Ναι, όχι. Λογικά όχι. Ναι, μπαι, όχι. Γιατί έχει πάρα πολλού τραυματισμού. Παίζει 3, μπαίνει έξω 10. Τι απάντηση είναι αυτή, έπαιζε. Ναι, τι. Μα γιατί δεν το ξέρω. Ο Πανετολικό θα δέχει 2-3 ξένου, α πούμε έχει τον Δία. Που ο Δία θέλει 3 Μαουρίτσιο. Αλλά καλό ο Μαουρίσιο, ο καλό ο Μαουρίσιο στον ΠΑΟΚ μπορεί να τον βοηθήσει πάρα πολύ. Πότε για 3 χρόνια τραυματίζεται. Τι καλό Μαουρίσιο. Εκεί που πάει να ανέβει, μπα που τραυματίζεται. Τι είναι αυτό. Τίποτα από τα γέλια, ρε. Τι γράφουμε, ρε παιδί. Ο Μπάρσο σε βίντεο κλαμπ. Τι λέει. Σε βίντεο κλαμπ το πείστε. Τα λεφτά είναι το προηγούμενο. Το αγοράκι από το ίδιο το αδιάβροχο. Όχι, ρε. Ο Μαλάτο. Ο Μαλάτο μοιάζει. Εκείνο το έργο με τον Τάσο Κωστή που ήταν ο Τσάκονα. Εκείνο νοιάζει. Αλλά αυτό είναι πανάκριβο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το πάρει χωρί δόσει αυτό εδώ πέρα, κύριε Τρόμπα. Που... Καλά, σούπερ πανάκριβο δεν είναι. Είπε τη μάρκα. Η Λάρισα κάνει αλλαγή στο 93. Καλά, και δεν υπάρχει με τη Λάρισα. Αυτό είναι για σου πιο προπονητή. Η Λάρισα είδα ότι έκανε πάντω στο τέλο καθυστερήσει. Έκανε καθυστερήσει, δύο. Και τρίτον, το σπουδαιότερο δεν το είπατε. Παίζει για 90 λεπτά με 3 center back ενώ χάνει με ένα 0. Και ενώ λογικά στο 80 ένα προπονητή ο οποίο το πρέπει να πάρει να ρίξει. Στο 83, στο 84, στο 85, στο 86, στο 87 θα βγάλει τον ένα center back, θα βάλει ή ένα επιθετικό half ή έναν extreme ή έναν επιθετικογενή παίκτη ως έχει στον πάγκο να ρισκάρει έστω 6-7 λεπτά. Και άμα φάει 2-0 δεν θα τον πει κανένας. Τίποτα έχασε από τον πάγκο 2-0. Να πάρει ένα ρίσκο να ισοβαρίσει. Λοιπόν, γιατί με τώρα σέντρα δεν κάνανε ούτε ανορθόδοξα ρεσοτέλο. Ούτε στο ανορθόδοξα ρεσοτέλο. Ούτε γιώμα δεν κάνανε. Πώ θα ισοφάρει. Με καλάει την αισθητική μου, την ποδοσφαιρική. Ο Ελκαντουρί και ο Ντάγκλας. Τον οποίο τον παρουσιάζουν σαν μεγάλο χαφ στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Κάποιοι οποίοι ας πούμε πιστεύουν ότι ο Ντάγκλας και λόγω της κλίσης του στην ΚΑΠΑ 23 της Βραζιλίας είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ο Μεσχέ Ζορ Λεμπούλ. Ένα καλό σούτ αριστερό έχει, αργός παίκτης. Και αν τούρθει. Ναι, ψηλά δεν είναι καλός, το τραβάει το σούτ, σήμερα πήγε ένα μέσα, το έβγαλε ο τερματοφύλακας. Κάποια στιγμή θα το κολλήσει τον γκολ, αφού πρώτα κάνει 60-70 σούτ, θα του βγει το ένα στα 70 σούτ. Θα γράψουμε εμείς στο μέτρο πρώτη σελίδα, είχα φάρο Βραζιλιάνος. Θα πουλήσουμε 3.000 φύλλα παραπάνω. Θα φάμε να μπούμε φακί και μακαρονάδα στο σπίτι. Αλλά χαφ μεγάλο προδιαγραφών ο Ντάγκλας δεν είναι. Ο Γρηγοριάδης θα το γράψει αυτό. Δεν ξέρω τι θα γράψει. Ναι. Κόστα story γιατί είναι βασικό θέμα μόνο αυτό. Ήταν τους δικούς τους ρεπόρτερ κάτω στον Πειραιά που γράφουν λακαμίες. Ας τον Γρηγοριάδη. Είναι δημοσιογράφος. Μπαμπή, είδα τον Πάκ με τη Λάρισα. Δεν με πείθει. Ήταν κακός ο ΠΑΟΚ σήμερα. Ούτε ο Ολυμπιακός με έπεισε. Αλλά βλέπω. Ο ΠΑΟΚ έχει τα τελευταία τρία παιχνίδια. Ναι. Δεν έχει παίξει μπάλα. Έχει ντεφορμέ πάρα πολύ τον Μπίσεσβαρ. Δεν γνωρίζω για ποιο λόγο ξεκίνησε ο Ελκαντουρί. Τώρα θα μπορώ να σκεφτώ ότι δεν έπρεπε να παίξει ο Λεμιός γιατί είχε πάρα πολλά παιχνίδια και με την εθνική έκανε πολλά μάτς. Γι' αυτό έπαιξε ο Βιερίνια και ο Ελκαντουρί ήταν σαν δεύτερη. Ο Ελκαντουρί τι θέση νομίζω... παίζει ο Ελκαντουρί, ρε φίλε. Ο Ελκαντουρί κανονικά παίζει στο κέντρο. Δεν είναι για να παίξει εξτρέμ. Είναι εξτρέμ. Δεν είναι για να. Ναι. Καταρχήν φαίνεται ότι δεν έχει την παλιά στο χώρο. Να τον βγάλουν την παλιά μπροστά να κάνει το σπίτι. Τι χώρο να έχει, ρε. Τρίπλα έχει. Οχτάρι. Τελείωμα έχει. Δεν μπορεί να παίξει. Το κεφάλι μου. Κεφάλι έχει ένα 90 είναι. Κεφάλι έχει να γίνει σέντρα ρε παιδί μου, τη βγάλει ο Βιερίνια ή ο Μάτος. Να μπει από, να μπει ρε παιδάκι μου, να γίνουν, γίνανε 70 φορτώματα. Γίνανε 70 φορτώματα. Δηλαδή να έρθει διαγώνια, να γίνει σέντρα από το Μάτος, από εκεί ο Βιερίνια και να μπει διαγώνια, πάρει μια κεφαλιά. Άντε να πω γαμώ την τρέλα μου. Δεν έχει την αλληλοκάλυψη και δεν έχει την ταχύτητα για να κάνει τον τραζίστρο στην άμυνα. Τι τραζίστρο να κάνει. Πιστεύω στον μπαμ τον πιάνει, άντε σου πάλα. Και έχει μεγάλες διαδρομές, 60-70 μέτρα πιάσει τον μπακ, τον καραμίκα. Γι' αυτό σου λέω, δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά για να παίξει. Για Λάμπλου, δεν γνωρίζουμε. Τι, όλοι τι, περιμένουμε. Τι να γνωρίζουμε. Να πάρει. Τι να γνωρίζουμε, ρε. Άσε με να μιλήσω. Ο Λάμπλου δεν ξέρει κανένας.
Να φύγει το παιδί και κάτι του λύση μου να παίξει. Ο Λάμπρου δεν ξέρει κανένα τον λόγο που δεν έχει πάρει, ακόμα τη συμμετοχή να για να δείξει κάτι. Και έχει παίξει μόνο στο φιλικά. Έχει. Αυτό περιμένουμε. Έχει. Ο Στόχ δεν έχει παίξει. Α, Στόχ, ρε, γιατί όσο φορέ του δόθηκε ευκαιρία Λάμπρου. Δεν ήταν ο αναμενόμενος. Λάμπρου. Ωραία. Έχει ερασμέναν. Έχει. Ο Λάμπρου. Έχει. Ο Λάμπρου τα έχει όλα. Ο Λιμιός έχει ερασμέναν. Όχι. Το προμοτάρετε επειδή είναι καλό μάνατζερ. Άσε τα καλά. Έχει κάνει καλά παιχνίδια. Και τι έχει χθες. Ο Λάμπρου. Ο Λιμιός φέτος έχει χθες. Έβαλε πάλι γκολ με την Εθνική. Τι έκανε λέει. Τι έκανε λέει. Τι έκανε. Τι έκανε. Έβαλε γκολ με την Εθνική. Εσύ. Τριπλάρι. Τριπλάρι. Τριπλάρι και τριπλάρι. Έχει. Ρε, το Λάμπρου τον τρώτε, άλλο θέλω να σε πω. Βάλτε το γιατί δεν παίζει ο Λάμπρου. Φορμάρετε δεν το γνωρίζει. Τρέχει ο Λιμιός, προπονείται ο Λιμιός, μπαίνει ο Λιμιός. Είναι κακό ο Λιμιός δηλαδή. Καλό είναι ο Λιμιός. Απ' την άλλη μεριά δεν τον Ελκαντουρί. Αυτό λέμε, ότι για ποιο λόγο δεν έχει κατέψει τον Λάμπρου. Πούλα τον τώρα, μη σου ξεμείνει σαν τον Αθανασιάδη το Κλάους. Για ποιο λόγο. Πούλα τον τώρα, για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Άκου που σε λέω. Τον. Πούλα τον το Λιμιό. Τον ποταμίσιο. Τώρα, είναι τη φλάκα ο παίχτη. Μέτριο είναι. Πούλα τον τώρα. Μέτριο είναι. Τώρα που γυρίζει. Τη φλάκα δεν είναι ο Λιμιό. Είναι μέτριο παίχτη. Βρέσβο αντίστοιχο ποδοσφαιριστή. Σε μείνει όπω ο Κλάους. Στο ταβάνι είναι καλά σου λέει. Στο ταβάνι του είναι. Ποιο το αίμα σαν πάω γιατί θέλω να εκμεταλλευτώ σαν ομάδα τι και μου το πούλησε. Σαν τον Μπέλκα να του μείνει. Ρε τώρα είναι η συγκυρία, θα σου μείνει σαν τον Μπέλκα και τον Κλάου. Θα πάρω ό,τι έχω να πάρω από τον ποδοσφαιριστή ακόμα αυτή τη χρονιά και να δώσει. Το καλοκαίρι να τον πουλήσουν. Yeah, καλά, ακόμα λοιπόν. Έχει να δώσει, γιατί να τον πουλήσουν. Αφού έχει να δώσει το παιδί. Ρε αγόρι μου. Τώρα που είναι στα πάνω του με την εθνική έχει τα μάτια. Μετά. Τώρα μπορεί να το δώσει και ένα τάλιρο. Άκου και τον Αγούστο. Είναι για να το φτιάξετε, να τον πουλήσετε κι αυτόν. Τον κουσουρλί. Δεν τραβάει, κουσουρλί είναι. Έχει και εσύ κουσουρλί το μπουκαλάκι. Έχω, έχει και εσύ κουσουρλί. Τώρα πάμε σε σένα σε λίγο. Έχουμε. Λοιπόν, δεν μ' αρέσει ο Πάοκ. Ο Πάοκ θα έχει τα τελευταία τρία παιχνίδια. Τα οποία δεν δείχνει καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Δεν μ' άρεσε. Παίζουν κάποιοι ποδοσφαίρες οι οποίοι είναι ντεφορμέ όπως ο Ελκαντουρί. Και ο Μπίσεσβαρ, δυστυχώς ο Μπίσεσβαρ είναι πάρα πολύ στα κάτω του από τα συνηθισμένα που ξέρουμε και σήμερα το απέδειξε. Για ακόμα ένα μάτς. Τώρα εμείς δεν έχουμε 10 άλλο. Εκεί υπάρχει πρόβλημα στα άλλα. Δεν έχει πάω άλλο 10. Τι δεν έχετε? Άλλο 10. Μήπως βάρινε το είναι κεφάλι του από το μαλλί. Ο Πέλκας τι είναι. Δεκάρι είναι ο Πέλκας. Δεύτερο φόρη. Ναι, μπορεί να παίξει τη θέση του Μπίσεσβαρ ουσιαστικά. Αυτό που έπαιζε. Λοιπόν, δεν μ' άρεσε η ομάδα σου. Μπέναλτι έγινε, δεν το δώσανε. Το γκολ το δικό σου είναι κανονικό. Άσερα λέει ο Βαρούκας ότι πέτυχε ο Μάτος, σηκώθηκε μέχρι τον Θεό. Ναι, εμένα μου αρέσει το του Μάτος. Βάζει τα χέρια, αλλά τα βάζει όταν. Και πηδάει όμως. Έχει σηκωθεί πάρα πολύ ήδη ο Μάτος. Δεν τραβήχθηκε. Είναι πρώτη φορά που πιστεύω πηδάει από τις λίγες φορές που έχει πηδήξει καθαρά. Καθαρό γκολ είναι. Άσε τα χέρια, παιδί μου, τα βάζει λίγο αργά. Δεν έβαλε χέρια, αρέσει το κατέβασμα τώρα. Το είδα Κωστή τρεις φορές σε αρχή κίνηση. Τα βάζει, αλλά τα βάζει πολύ αργά. Τα βάζει όταν ήδη έχει κάνει άλμα εδώ. Την έχει πάρει την κεφαλιά. Γενικά είναι υπέρ του αέρα, το ξέρεις. Ναι. Γιατί έχει σκοτωθεί το ποδόσφαιρο. Έχουν σκοτώσει τα κλασικά τα εννιάρια. Απαγορεύεται πρέπει να βάλεις γκολ με κεφαλιά. Λοιπόν, εντάξει, με τον πάω. Δεν μας άρεσε η ομάδα σου. Πάμε σε εμένα. Κατάλαβες κύριε Μαρινάκη, payroll. Κατάλαβες κύριε Σαββίδη, payroll. Του κόλλου ομάδες έχετε. Πάμε επόμενη γραμμή. Τον έπρεξε.